Είμαι ο Σπόου και αυτό είναι το eSports Weekly. Πάμε να δούμε τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Τρεις μεγάλοι τελικοί και τρεις ακόμα μεγαλύτεροι νικητές την εβδομάδα που πέρασε στο χώρο των eSports. Αρχικά θα αναφερθούμε στην ολοκλήρωση του μεγαλύτερου πρωταθλήματος League of Legends σε Ευρώπη και Αμερική. Η μέση της σεζόν για το Championship Series ολοκληρώθηκε με την CLG να βρίσκει τον δρόμο για την πρώτη θέση μετά από τεράστια μάχη απέναντι στην TSM. Η παρέα του Αφρόμου πανηγύρισε έξαλλα, αλλά όχι το ίδιο έντονα με τους Ευρωπαίους. Εκεί είχαμε την επικράτηση της Gamers 2, ομάδα του Ocelot, που κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση με σκορ 1-3. Ίσως και η Origin βοήθησε πετώντας το τελευταίο παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλάξτε γεμιστήρες, οπλίστε και ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη ανατροπή του Dreamhack Malmö. Λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν να δουν την Astralis εκτός τουρνουά από νωρίς. Ακόμα λιγότεροι όμως ήταν οι φανατικοί οπαδοί της Ninjas in Pyjamas που κατάφεραν να κατατροπώσουν τους πάντες και να στεφθούν πρωταθλητές. Με ένα πιστικότατο 2-0 έστειλαν την άβη για ύπνο και σήκωσαν κούπα μετά από 1,5 χρόνο. Όχι ιδιαίτερα καλής πορείας. Μετά από αυτό, ο Πιθ μας πείθη πως είναι η κατάλληλη επιλογή για τους Ninjas. Η δράση για τις ελληνικές ομάδες δεν φαίνεται να σταματάει, με ακόμα περισσότερα πρωταθλήματα να ανακοινώνονται συνεχώς. Μετά τα Hearthstone League Cup αλλά και τα τουρνουά CSGO του PV Pro, έχουμε ανακοίνωση για επόμενο Fight for the Food στις αρχές του Μάη, αλλά και κάτι που περιμέναμε μήνες τώρα. Το Cowboy TV είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να δώσει στο φως τα πρώτα στοιχεία για το The League, αλλά και την ημερομηνία του πρώτου προκριματικού. Δείτε στο αντίστοιχο άρθρο όλες τις λεπτομέρειες. Σας περιμένουμε στα live stream των πρωταθλημάτων μας στο Twitch κανάλι eGaming και φυσικά κάθε εβδομάδα στο YouTube για όλη τη δράση από τα eSports. Πάμε να δούμε τα top plays της προηγούμενης εβδομάδας. Οι Origin μας θυμίζουν πώς γίνονταν τα engage το 2013. That is a quick one for Origin, and the slow moving kick is coming up to the top. Trying to keep alive, Pepeke puts Emperor in the frozen tomb, and he gets an unstoppable kill. Perks around the backside, does not have the damage to snipe out Sven. Ένα λάθος οδηγεί την Τριστάνα στα reset και το triple kill είναι το λιγότερο που μπορούσε να πάρει. Smithy's popping up from his GA. Svenskeri's gonna try and stop him, but he's the only one left. Gonna go. That's it. The ace for CLG. The clean hit from Stixxay. And CLG boom. Ο Get Right δείχνει ακόμα μία φορά πως έχει ένα από τα καλύτερα spray control παγκοσμίως. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας. Για περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι στο Cowboy TV. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας, όχι. Αλλάξτε γεμιστήρες, οπλίστε και ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη ανατροπή του Dreamhack Malmö. Πάμε κι άλλο. Αλλάξτε γεμιστήρες. Το έχουμε.